Σε συνέχεια μιας παλαιότερης σειράς ηχογραφημένων συναντήσεων, σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της τελειομανίας. Ελάτε να ξανακουβεντιάσουμε για την τελειομανία. Τι κι αν λοιπόν η τελειομανία είναι αυτό που συντηρεί την απόρριψη του εαυτού σου. Όταν γεννιόμαστε πάνω στον πλανήτη, αναγκαστικά χρειάζεται να υπακούσουμε στις προσδοκίες των γονιών μας, στα θέλω των γονιών μας. Λέω αναγκαστικά γιατί ως μικρά παιδάκια είμαστε εξαρτημένοι από τους γονείς μας. Η επιβίωσή μας είναι, αν θέλετε να το πούμε λίγο πιο ουδέτερα, στενά συνδεδεμένη με τους γονείς μας. Και άρα αυτό μας κάνει να ακούμε τα θέλω τους, να ακούμε τις προσδοκίες τους, να απορροφούμε τα θέλω τους, να απορροφούμε τις προσδοκίες τους και με αυτό τον τρόπο να δημιουργούμε ένα υλικό καταγραφών στον ασυνείδητο εγκέφαλό μας, στο οποίο υλικό καταγραφών υπακούμε από εκεί και πέρα μια ολόκληρη ζωή. Άρα, στο εδώ και το τώρα, στην πραγματικότητα υπακούμε σε εσωτερικές προσδοκίες και σε εσωτερικά θέλω, που όμως είναι καταγραφές προσδοκιών των γονιών μας και καταγραφές των θέλω των γονιών μας. Έλα μου όμως που όλα αυτά θα ήταν όμορφα και καλά αν ήταν κομμάτι της δικής μας αλήθειας. Αν ήταν ο αληθινός μας εαυτός, τα θέλω και οι προσδοκίες των γονέων μας και των άλλων ανθρώπων, τότε κανένα πρόβλημα το να γίνουν αυτές οι προσδοκίες και τα θέλω καταγραφές, εσωτερικές καταγραφές στον ασυνείδητό μας εγκέφαλο, εσωτερικές καταγραφές ενός ενστικτόδους πρωτογενούς μας υλικού. Τι κι αν όμως στην πραγματικότητα όλα αυτά, ο συντονισμός δηλαδή στις προσδοκίες των γονέων, είναι η αναπαραγωγή του δικού τους ψευδούς εαυτού. Και άρα και για εμάς, αυτό που λέμε τα θέλω μου, οι επιθυμίες μου, οι προσδοκίες μου, τι κι αν και αυτά είναι κομμάτι άρα και ενός δικού μας ψευδούς εαυτού. Ποιες είναι λοιπόν οι απαιτήσεις του αληθινού μας εαυτού? Μα η έκφρασή του, η ανάδυσή του, αφού πρώτα αναγνωρίσουμε την ύπαρξη του ψευδούς εαυτού. Την ύπαρξη δηλαδή ενός συνεχιζόμενου, απελπισμένου, κυνηγητού προσδοκιών και θέλω άλλων ανθρώπων, βλέπε τελειομανία. Θέλουμε το τέλειο, θέλουμε το άψογο, θέλουμε το υπέροχο, το καταπληκτικό. Θέλουμε κάτι ουσιαστικά που δεν υπάρχει και όλο αυτό σε ένα ατέρμονο κυνηγητό ενός ψευδούς εαυτού, ούτε καν σε υπακοή των δικό μας αληθινών θέλω, πιστεύω, προσδοκιών. Τι κάνουμε λοιπόν με όλο αυτό το κυνηγητό ενός ψευδούς εαυτού? Κυνηγάμε το χειροκρότημα. Ποιο χειροκρότημα? Όταν ήμασταν παιδάκια, αποζητούσαμε, αναζητούσαμε, επιθυμούσαμε. Ήταν υψής της σημασίας και σημαντικότητας για εμάς το χειροκρότημα των γονιών μας, των παππούδων, των γιαγιάδων, των δασκάλων μας. Και μέσα από αυτό το χειροκρότημα αναγνωρίζαμε την ύπαρξη του εαυτού μας. Δηλαδή, είμαι καλή, είμαι καλός, είμαι άξια, είμαι άξιος, είμαι σημαντική, είμαι σημαντικός. Με χειροκροτούν. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Να κάνω αυτό για το οποίο με χειροκροτούν. Δηλαδή, να υπακούω στις προσδοκίες τους και τα θέλω τους. Δηλαδή, να υπακούω πιθανότατα και στον δικό τους ψευδή εαυτό. Και άρα να απορροφήσω και εγώ, διαμορφώσω και εγώ, χτίσω και εγώ ένα ψευδή εαυτό. Και από εδώ και στο εξής θα αναζητώ το χειροκρότημα του δικού μου εσωτερικού ψευδούς εαυτού. Τελειομανία. Από τη στιγμή λοιπόν που αναζητώ το χειροκρότημα ενός ψευδούς εαυτούς, απορρίπτω τον εαυτό μου, απορρίπτω δηλαδή τον αληθινό μου εαυτό.
Απορρίπτω αυτό τον αληθινό εαυτό που αναζητά να αναδυθεί, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχω απορροφήσει ως υλικό, ότι και καλά είμαι η αληθινή. Έχω απορροφήσει το υλικό των προσδοκιών και τον θέλω των γονιών μου, του ψευδού σε αυτού των γονιών μου, και τώρα ένας αληθινός εαυτός θέλει να αναδυθεί, τον οποίο δεν τον ξέρω, δεν τον αναγνωρίζω, δεν είναι σαν αυτόν που μου είπαν ότι χρειάζεται να έχω, δεν είναι σαν αυτόν που μου είπαν ότι αξίζει το χειροκρότημα. Εγώ έχω μάθει να με χειροκροτάνε. Έχω μάθει να χειροκροτούν ένα συγκεκριμένο εαυτό, μια συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ποιος είναι τώρα αυτός ο αληθινός εαυτός που θέλει να αναδυθεί και να εμφανιστεί? Δεν τον ξέρω. Δεν τον αναγνωρίζω. Το κοινό μας στο παρελθόν, όταν ήμασταν παιδιά, το κοινό ήταν οι γονείς. Οι δάσκαλοι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι θείοι, οι θείες. Όλος αυτός ο περίγυρος, το περιβάλλον μας, ήταν το κοινό μας. Τώρα έχουμε ένα εσωτερικό κοινό. Μας χειροκροτεί κάποιος εσωτερικά. Και άρα χρειαζόμαστε ένα συνεχές χειροκρότημα για να συνεχίζουμε να επιβιώνουμε. Γιατί η επιβίωσή μας το εκεί και το τότε ως παιδιά ήταν απόλυτα εξαρτημένη ή απόλυτα συνδεδεμένη με το χειροκρότημα των άλλων ανθρώπων, κυρίως των γονέων. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά είναι εσωτερικευμένα και κυνηγάμε το εσωτερικό χειροκρότημα από τον εσωτερικευμένο γονέα, από το εσωτερικό κοινό. Ένα κοινό που είναι από κάτω και εμένα με χειροκροτεί ως την πρωταγωνίστρια στη σκηνή ή ως τον πρωταγωνιστή πάνω στη σκηνή. Και παίζω θέατρο. Θέατρο του ψευδούς μου εαυτού. Ναι, αλλά με χειροκροτάνε. Νιώθω άξια, νιώθω σημαντική. Νιώθω άξιος, νιώθω σημαντικός. Είναι πολύ δύσκολο να αποδεχτούμε αυτές τις αλήθειες. Γιατί όλοι μας θέλουμε, επιθυμούμε, αναζητούμε και εγώ είμαστε να είμαστε σημαντικοί. Σημαντικοί για τον εαυτό μας, βεβαίως. Και σημαντικοί για τους άλλους ανθρώπους. Γιατί και πάλι, στο εδώ και το τώρα, η επιβίωσή μας ως ένα σημείο συνδέεται με την αποδοχή μας από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι η απόλυτη εξαρτητική σύνδεση που είχαμε ως παιδιά. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια σύνδεση και αυτό τροφοδοτεί και ανατροφοδοτεί την τελειομανία μας. Τροφοδοτεί και ανατροφοδοτεί αυτή την αναζήτηση του κοινωνικώς αποδεκτού. Την αναζήτηση του χειροκροτήματος. Πρώτα του εσωτερικού χειροκροτήματος και έπειτα του εξωτερικού χειροκροτήματος. Ουσιαστικά όμως αυτό τι κάνει? Μας διατηρεί, συντηρεί μέσα μας την εξάρτηση από τις απαιτήσεις των προγόνων μας. Γιατί φυσικά έχουμε και πιο βαθιές ρίζες σε σχέση με τον ψευδή εαυτό των γονιών μας, βλέπε και πιο πίσω. Υπάρχουν προγονικές γραμμές μέσα μας, μέσα στο DNA μας και μέσα στα μοτίβα συμπεριφοράς, παύλα μέσα στο περιβάλλον στο οποίο ζήσαμε. Υπάρχουν λοιπόν προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτές τις προγονικές γραμμές και άρα όλο αυτό βρίσκεται εσωτερικευμένο μέσα μας. Υπάρχουν απαιτήσεις για το ποιοι χρειάζεται να είμαστε πραγματικά και με ποιο τρόπο θα είμαστε αποδεκτοί από αυτούς, ναι, τους αγαπημένους άλλους και άρα και από τις κοινωνικές δομές, νόρμες, καταστάσεις, συνθήκες. Και εγώ είμαστε να είμαστε σημαντικοί. Και άρα είναι πολύ δύσκολο να καταπιούμε το ότι χρειάζεται τώρα να κάνουμε κάτι άλλο. Το ξέρεις ότι δυσλειτουργείς. Το ξέρεις ότι είσαι δυστυχισμένη. Δυστυχισμένος, το ξέρεις ότι πονάς. Και λες, μα είναι τόσο δύσκολο να αλλάξω. Ναι, σου το επιβεβαιώνω. Είναι πολύ δύσκολο για όλους τους παραπάνω λόγους που εξηγήσαμε. Γιατί απορρίπτουμε στην πραγματικότητα τον αληθινό μας εαυτό ως κάτι άγνωστο, ως κάτι μη γνωστό σε εμάς, γιατί αυτό που γνωρίσαμε και γνωρίζουμε ως εαυτό είναι ένας ψευδής εαυτός, συνδεδεμένος ή και εξαρτημένος από τις προσδοκίες των γονιών μας και άρα και των άλλων ανθρώπων. Και αυτή η συνεχής αναζήτηση του τέλειου και άρα του απόλυτα αποδεκτού θα συντηρεί πάντοτε την απόρριψη του εαυτού μας, δηλαδή την απόρριψη
του αληθινού μας εαυτού. Θέλω λοιπόν να αναρωτηθείς μήπως τελικά υπάρχουν στιγμές στη ζωή σου και εκεί είναι που θα πρέπει να ανακαλύψουμε κάποια σπίθα αληθινού εαυτού. Μήπως νιώθεις υπέροχα, τύπου μια όμορφη θαλπορή ζεστασιά στο σώμα σου να απλώνεται ή μια ευεξία ή μια ανύψωση σε στιγμές που καθόλου τέλεια ή τέλειος δεν είσαι. Κάποιες στιγμές δηλαδή που είσαι χαλαρός, χαλαρή, αφημένη, αφημένος, ήρεμη, ήρεμος, που δεν τσεκάρεις τον εαυτό σου για να είσαι κοινωνικά αποδεκτός, αποδεκτή, που δεν αυτοτσεκάρεσαι, που δεν αυτοανιχνεύεσαι συνέχεια, διατηρώντας μια ήπια, τρυφερή, ουδέτερη αυτοπαρατήρηση, αλλά δίχως να αυτοτσεκάρεσαι ώστε να ανιχνεύεις τον εαυτό σου μέσα από τις προσδοκίες και τα φίλτρα της ματιάς των άλλων ανθρώπων και του δικού σου εσωτερικευμένου γονέα ή των δικών σου εσωτερικευμένων προγονικών γραμμών. Πιάσε τον εαυτό σου τέτοιες στιγμές που ουσιαστικά καθόλου τέλεια ή τέλειος δεν είσαι, αλλά απλώνεται στο κορμάκι σου θαλπορή, ζεστασιά ή ανύψωση και ευεξία. Εκείνες τις στιγμές που δεν είσαι καθόλου τέλεια ή τέλειος, μήπως είσαι ο αληθινός σου εαυτός. Και μήπως αυτές είναι οι στιγμές σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν λέω ότι θα πρέπει όλη μέρα να κάνεις, να υλοποιείς αυτή την ίδια στιγμή που έπιασες τον εαυτό σου, να είσαι σε μια δραστηριότητα ή να κάνεις κάτι, να βρίσκεσαι κάπου και να νιώθεις αυτή την ευεξία. Δεν λέω ότι θα πρέπει όλη μέρα να κάνεις το ίδιο πράγμα. Αυτό που θέλω να γραπώσουμε είναι το συναίσθημα, το οποίο χρειάζεται να απλωθεί μέσα από άλλα πράγματα, άλλες δραστηριότητες, κυρίως όμως μέσα από αυτή τη βαθιά σύνδεση με τον εαυτό, να απλωθεί και στην υπόλοιπη μέρα σου. Και στην υπόλοιπη μέρα σου, και στη εβδομάδα σου, και στο μήνα σου, και στα χρόνια σου. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να σε καλώ να μην θέλεις να έχεις οικογένεια. Όλα όσα λέμε σήμερα είναι σαν να αποξενώνεσαι από την οικογένειά σου και κανείς δεν θέλει να μην έχει οικογένεια. Όλα αυτά είναι ξένα προς την οικογένειά σου, δεν θα τα εγκρίνει η οικογένειά σου και δεν μιλάω για την εξωτερική σου οικογένεια. Μιλάω για τον εσωτερικό γονέα, για τις εσωτερικές σου πια προσδοκίες, για την εσωτερική οικογένεια από την οποία αποζητάς στο εδώ και το τώρα το χειροκρότημα. Δεν θέλεις να είσαι ξένη ξένος προς την οικογένειά σου. Δεν θέλεις να την εγκαταλείψεις, γιατί δεν θέλεις να εγκαταληφθείς από αυτή. Γι' αυτό και είναι δύσκολο. Και είναι μια επώδυνη δουλειά που θέλει επίμονη, μεθοδική, συντονισμένη δράση. Κανείς δεν θέλει να μην έχει οικογένεια. Κι όμως η θεραπεία σου κρύβεται στην ευαλωτότητά σου. Κρύβεται στο να αγκαλιάσεις αυτά τα ευάλωτα, νέα, τρυφερά, μαλακά, δικά σου αληθινά κομμάτια. Χρειάζεται να βουτήξουμε μέσα μας και να αναγνωρίσουμε τον πόνο, την ντροπή, το φόβο, τον τρόμο, για όλα αυτά τα καινούργια πράγματα που μας φαίνονται άγνωστα γιατί είναι άγνωστα και μη οικεία γιατί είναι πράγματι μη οικεία. Κι αν μέσα σου ξυπνάει αυτή η σπίθα της ανάπτυξης και της αναζήτησης του αληθινού σου εαυτού, βαθιά μέσα σου χρειάζεται να κοιτάξεις, βαθιά μέσα σου χρειάζεται να ρίξεις το βλέμμα σου, εκεί στα σκοτεινά σου, στα πιο σκιώδη σου κομμάτια για να αναδυθείς το φως. Και να ρίξεις φως, να ρίξουμε φως, να τα πάρουμε αγκαλιά και να τα φέρουμε στο φως. Είναι μια επίμονη και επώδυνη, πολύ συχνά, εσωτερική δουλειά, η θεραπεία και η ψυχοθεραπεία, αλλά είναι ο δρόμος προς την ελευθερία. Ο δρόμος προς τη χαρά, ο δρόμος προς το φως, αγκαλιάζοντας όλα μας τα κομμάτια. Φυσικά όλα μας τα κομμάτια, γιατί είμαστε και αυτά τα κομμάτια και τα σκιώδη μας κομμάτια είναι δικά μας. Βουτάω στα σκοτάδια μου και αναδύομαι στο φως. Μα πώς αλλιώς. Βουτάμε στα σκοτάδια μας και αναδυόμαστε στο φως.